Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο πεδίο της πανδημίας, καθώς η διαδικασία εμβολιασμού της ομάδας ασθενών με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου της πρώτης φάσης που ξεκίνησε σήμερα παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας της Αγίας Παρασκευής. Ο Γιάννης Καντέλης έχει πληροφορίες. Γιάννη. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπουμε Εύα και τα σχετικά πλάνα, συνομίλησε με γιατρούς, είδε την διαδικασία, συνομίλησε και με ανθρώπους που είχαν πάει να εμβολιαστούν. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μια διαδικασία που προχωράει πολύ καλά. Όσο η χώρα μας παίρνει εμβόλια, θα χορηγούνται στους πολίτες, ενώ αναφέρθηκε και στην στήριξη της υγείας και της πρωτοβάθμιας, του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο παρουσιάστηκε χθες από την κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Καντέλη. Και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Κέντρο Υγείας Αγίας Παρασκευής. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 1.700.000 εμβολιασμούς. Όπως βλέπετε, η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι με χαμόγελο υποδέχονται όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας. Τέλος των πραγμάτων θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς μόνο το μήνα Απρίλιο, δηλαδή όσους λίγο λιγότερους από όσους έχουμε κάνει τους 3 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου, μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε εμβολιάσει όλους τους συμπολίτες μας άνω των 60 και όλους τους συμπολίτες μας με βαριά υποκείμενα νοσήματα με τουλάχιστον μία δόση.